καλώς ήρθατε σε άλλο ένα vlog. Ταξιδευτικό αυτή τη φορά. Είμαστε στην ωραιότατη Ζέκυνθο. Ήρθαμε σήμερα με το καράβι. Πήγαμε το πρωί, όπως είδατε ήδη, στην Banana Beach Beach. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Κάναμε εκεί πέρα το μπανάκι μας. Γυρίσαμε στο σπίτι, ξεραθήκαμε λίγο για κανένα δίωρο. Και τώρα θα πάμε να φάμε, γιατί μία πίνα υπάρχει. Μία πίνα υπάρχει. Κάνει αρκετή ζέστη, μπορώ να πω. Έχω βάλει λίγο την μπέμπελη. Παρ' όλα αυτά, θα πάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί. Έχουμε κάνει online κράτηση. Ελπίζω να ισχύει η online κράτηση. Να πάμε από μια πόρτα και θα σας δω εκεί. Καλημέρα, τι κάνετε? Είναι η δεύτερη μέρα, επομένως τώρα ξυπνήσαμε, φάγαμε το πρωινό μας και θα πάμε στη μια παραλία που πάμε, στο Πόρτο Ζόρο. Πέρα ετοιμαζόμαστε. Χθες φάγαμε υπέροχα, πάρα πολύ εξαιρετικά, πάρα πολύ. Παρακαλείς γύρω που να σας μιλήσω, εδώ θα σας μιλήσω. Φάγαμε πάρα πολύ ωραία λοιπόν και σήμερα θα πάμε στο Πόρτο Ζόρο, το οποίο είναι σχετικά κοντά στο δωμάτιο εδώ πέρα, και θα σας δώσω λίγο από εκεί. Έχουμε έρθει στον Άγιο Σώστη, είναι η τρίτη παραλία για σήμερα. Πίσω μου είναι αυτό το νησάκι, το οποίο περνάμε μέσω της γεφυρίτσας αυτής και θα πάμε να δούμε τι παίζει εκεί. Είμαστε λίγο σαν τα ψημένα μπιφτέκια, γιατί μας έχει πάρει πάρα πολύ ο ήλιος, παρόλο που βάλαμε το αντιλιακό μας. Γεια! Ναι, καλό θα ήταν να περάσουμε. Οπότε πάμε έτσι, με αυτή την, θα πέσω κάποια στιγμή, με αυτή την γεφυρούλα. Όπως πήγαμε, έτσι γυρίσαμε, γιατί το νησάκι εκείνο εκεί που βλέπετε εκεί πίσω είναι ιδιωτικό και πληρώνεις ουσιαστικά για να κάνεις μπάνιο χωρίς να έχει κάποιο μπαρ ή κάτι για να ξεδιψάσεις λίγο. Οπότε δεν κάτσαμε, πήγαμε, το είδαμε και φύγαμε. Και τώρα θα πάμε σπίτι για να ξεκουραστούμε λιγάκι, να πάρουμε δυνάμεις. Λοιπόν, έχουμε γυρίσει στο δωμάτιο και τώρα σε λίγο θα κάνουμε μπάνιο και θα ξαπλώσουμε λίγο, γιατί έξω κάνει φρικτή ζέστη και δεν θα την παλέψουμε άλλο στην παραλία. Σήμερα πήγαμε λοιπόν Πόρτο Ζωρό, που εκεί έχει και η Πόρτο Ζωρό λέγεται η Πόρτο Αζούρο, είναι το ίδιο πράγμα από ό,τι κατάλαβα. Κάτσαμε εκεί για λιγάκι, κάναμε μια βουτίτσα, μετά πήγαμε στο Λαγανά και κάτσαμε την περισσότερη ώρα, όπου στο Λαγανά έχει αρκετό κόσμο, είναι πολύ μεγάλη παραλία και έχει πάρα πολλά μαγαζιά και πάρα πολύ κόσμο. Και μετά πήγαμε για λίγο στον Άγιο Σώστη για να δούμε πώς είναι εκεί. Και είναι η φάση που σας έδειξα με το ιδιωτικό νησάκι. Ο Άγιος Σώστης είναι και χωριουδάκι στο οποίο δεν πήγαμε. Εμείς πήγαμε κατευθείαν στην παραλία. Τι άλλο να σας πω, με τσίμπησε μία σφίκα πάνω στο μηχανάκι, βεβαίως.
Με τέτοιο δηλητήριο βέβαια που έχω στο σώμα μου, εγώ μάλλον πέθανε η βουλευτή, τέλος πάντων. Τι άλλο από σήμερα. Τσιμπήσαμε κάτι στην παραλία για μεσημέρι για να μην είμαστε τελείως νεστικοί και λογικά θα πάμε στην περιοχή Μπόχαλη το απογευματόβραδο, να έχει πέσει λίγο ήλιος και να μπορούμε να κινηθούμε πιο άνετα. Εδώ οι άνθρωποι που δουλεύουν στον τουρισμό είναι πάρα πολύ ευγενικοί και πάρα πολύ εξυπηρετικοί και μπράβο τους, γιατί υπάρχουν και κάποιοι προορισμοί που δεν συναντάς τέτοια ευγένεια. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλοί όλοι τους, πολύ να σε εξυπηρετήσουν, να σου μιλήσουν ευγενικά, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από αυτό. Και από το δωμάτιο είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και πολύ ωραία φάγαμε χθες το βράδυ, την πρώτη νύχτα δηλαδή που περάσαμε εδώ. Σήμερα ευελπιστώ το βράδυ να βρούμε ένα ωραίο μαγαζάκι, να πιούμε ένα ωραίο κοκτέιλ. Ωραίο θα ήταν. Και τι άλλο να σας πω, έχω κοκκινήσει αρκετά στη μύτη μου, στο προσωπό μου όχι τόσο, στην πλάτη μου πίσω έχει γίνει χαμός, αλλά δεν πειράζει, όλα καλά. Το νησί νομίζω ενδείκνεται και για μηχανάκι και για αμάξι, γιατί υπάρχουν και κοντινές διαδρομές που μπορείς να κάνεις και να πας σε κάποια παραλία πιο κοντά και πιο μακριά. Οπότε τα αμάξι, τα μηχανάκι νομίζω έχει κάποιος, είναι εξίσου βολικά. Επομένως τώρα θα κάνουμε ένα μπανάκι να ξεκουραστούμε λίγο και θα σας δω το απόγευμα. Εντάξει, ίσως κοιμηθήκαμε 1-2 ώρες, ας πούμε. Ίσως μας πήρε λίγο ύπνος και χάσαμε λίγο το φως του ήλιου βασιλέματος. Λίγο, πολύ λίγο. Αλλά παρόλα αυτά, τώρα είναι 9 παρά το βράδυ. Έχει ακόμα φως. Ελπίζω να προλάβουμε να δούμε έτσι πέντε πράγματα. Τέλος πάντων, μας πήρε λίγο ο ύπνος από τη ζέστη και τον ήλιο που φάγαμε όλο σήμερα και πάμε τώρα στην περιοχή Μπόχαλη. Δεν ξέρω αν είναι η Μπόχαλη, νομίζω με ήττα το έχω δει, άρα είναι η Μπόχαλη. Και πάμε να κάνουμε μία βόλτα εκεί, σίγουρα να βρούμε κάτι να φάμε γιατί υπάρχει μία πίνα και ένα κοκτέιλ καλό θα ήταν το βράδυ. Κάνει άπειρη ζέστη, άπειρη ζέστη. Και θα σας δώσω λίγο που θα φτάσουμε εκεί για να δούμε τι παίζει. Γυρίσαμε πίσω γιατί εμένα κάτι με πήρε στο μάχη μου και δεν ήμουν για κοκτέιλ. Αυτό ήταν και το outfit της ημέρας. Πάρα πολύ σένιο. Και τώρα θα ξεκουράσουμε λίγο να ξεκουραστούμε και αύριο υπάρχει μια περίπτωση είτε να πάμε tour με σκάφος με τέτοιο είτε δεν έχουμε κανένα πρόγραμμα. Εγώ αφήνω αυτό αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, θα σας πω αύριο. Καλημέρα, τι κάνετε? Εμείς φτάσαμε παραλία, ο Χριστός ο Παναγία. Φτάσαμε παραλία Τσιλβή, αν τελειώσω σωστά. Και θα βρούμε τώρα να κάτσουμε σε μια εξαπλώστα να πάρουμε τον καφεδάκο μας, γιατί το χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ ψάχνουμε να βρούμε να πάμε και ένα γύρο του νησιού με καραβάκι, βαρκάκι, τέλος πάντων τέτοιο. Boat trip. Δεν ψάχνουμε καραβάκι, βαρκάκι. Ψάχνουμε luxury VIP super boat. Γιατί έχει και απλά καραβάκια. Και μας λένε 1000 ευρώ. Δεν ψάχνω. Τέλος πάντων ψάχνουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Δεν το βλέπω να γίνεται, αλλά τέλος πάντων. Οπότε πάμε να πλώσουμε τις κουρουμάρες μας σε μια ξαπλώστρα. Εδώ πέρα είναι η παραλία Τσιλβή, από εδώ. Και από εκεί. Οπότε πάμε. Εγώ είμαι η φίλη σας που πριν από λίγο με είδατε στην παραλία. Κοιτάξτε να δείτε τι έγινε. Είμαστε εδώ τρεις μέρες. Και δεν ήταν αυτό που περιμέναμε το νησί γενικά. Δεν μας άρεσαν τόσο πολύ οι παραλίες. Δεν μας άρεσε τόσο πολύ η όλη φάση με τον τουρισμό και γενικά με τις ηλικίες του τουρισμού που παίζουν και με το πόσο τουριστικά είναι όλα τα μέρη, τα περισσότερα μέρη, τουλάχιστον αυτά που προλάβαμε και είδαμε εμείς. Επομένως, λέμε να φύγουμε.
Βέβαια, αυτό κάνει απλά μόνο σε εμάς και είναι η δική μας αποκλειστική άποψη. Δηλαδή, δεν αποτρέπω κανέναν από το να έρθει στη Ζάκυνθο και να διαμορφώσει ο ίδιος την προσωπική του γνώμη για το νησί. Επίσης, πιστεύω ότι έχει να κάνει πάρα πολύ και με το τι μέρη έχεις δει ήδη και το τι προσδοκίες έχεις από ένα μέρος. Επομένως, εμείς που συνήθως έχουμε κινηθεί Κυκλάδες και έχουμε δει διαφορετικού είδους παραλίες και διαφορετικά τοπία και διαφορετικά μέρη και γενικότερα, είχαμε άλλα expectations, είχαμε άλλες προσδοκίες. Δεν ψάξαμε, η αλήθεια είναι, τόσο πολύ τις παραλίες στο νησί, να δούμε πάρα πολλές φωτογραφίες, οπότε να δούμε ότι δεν είναι στο στυλ των παραλίων που θα μας άρεσαν. Επομένως, λίγο απογοητευτήκαμε, γιατί έχουμε πάει σε πολύ πιο όμορφες για εμάς παραλίες. Κατά τα άλλα, οι επιχειρήσεις που επισκεφθήκαμε και οι άνθρωποι που δουλεύουν στις επιχειρήσεις, όπως σας είπα και προηγουμένως, ήταν καταπληκτικοί. Πάρα πολύ ευγενικοί, εξυπηρετικότατοι, πρόθυμοι να σε βοηθήσουν στο οτιδήποτε. Πολύ όμορφες επιχειρήσεις αυτές που επισκεφθήκαμε. Γενικότερα, από αυτό το κομμάτι μείναμε πολύ ευχαριστημένοι. Δεν μείναμε ευχαριστημένοι από το κομμάτι των παραλίων που είτε θα είχε πάρα πολύ μικρό σε ηλικία κόσμο, τουρίστες δηλαδή από άλλες χώρες μικρούς σε ηλικία, είτε τουρίστες από άλλες χώρες πολύ μεγάλους σε ηλικία. Δεν υπήρχε το ενδιάμεσο τόσο πολύ. Σίγουρα δεν πας σε ένα νησί για τον τουρισμό. Είναι ο τουρισμός που έχει κάποιο νησί, όμως είναι από τα βασικά στοιχεία που ίσως σε αποτρέψει ή ίσως σε κάνει να επισκεφτείς ένα νησί, ανάλογα το τι ψάχνεις. Εμείς εδώ μεταξύ πηγαίναμε σχετικά νωρίς στις παραλίες, δηλαδή τύπου 10.30-11 η ώρα ήμασταν εκεί το πρωί. Εκείνη την ώρα σχεδόν κανείς δεν ήταν στην παραλία, εκτός από μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους ή τουρίστες. Τα μαγαζιά δεν έπαιζαν καμία μουσική εκείνη την ώρα. Ήμασταν σχεδόν μόνοι μας. Επομένως, έπρεπε να περιμένουμε τύπου να πάει 1-2 η ώρα το μεσημέρι για να πεις ότι δεν θα είσαι μόνος στην παραλία, πράγμα που δεν μας άρεσε τόσο πολύ σε εμάς. Πήγαμε ουσιαστικά σε 4-5 παραλίες, δηλαδή πήγαμε Banana Bay, Banana Beach αν το λέω σωστά, πήγαμε Πόρτο Ζόρο, πήγαμε Τσιλιβί, Άγιο Σώστη και Λαγανά. Σε αυτές τις παραλίες πήγαμε, σε αυτά τα μέρη. Πήγαμε Μπόχαλη. Θα θέλαμε ιδανικά να πάμε και Ναυάγιο, αλλά μας είπαν ότι συνήθως στα τουριστικά πλοία σε όλα αυτά παίρνουν 40-60 άτομα. Υπάρχουν πιο μικρά που μπορείς να πας με 8-10 άτομα ανά βάρκα. Υπάρχουν πιο luxury έτσι, trips που μπορείς να κλείσεις ουσιαστικά ένα σκάφος και να πας όλη την ημέρα με ένα ποσό, με διάφορα ποσά. Δεν το κάναμε, γιατί σήμερα αποφασίσαμε να φύγουμε και σκεφτόμαστε ότι πολύ πιθανό του χρόνου να πάμε Κεφαλονιά, οπότε να το κάνουμε από εκεί σαν ημερήσια και να περιλαμβάνει και το Ναυάγιο. Επίσης μας είπαν εδώ στο νησί, αλλά και στο Instagram μου είπαν πάρα πολλοί άνθρωποι ότι το Ναυάγιο δεν αξίζει να πας μετά μέσα στην ημέρα, δηλαδή αξίζει να πας τις πολύ πρωινές ώρες που δεν έχει πολύ κόσμο. Επομένως, ίσως κάποια άλλη στιγμή θα το κάνουμε και αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν αποτρέπω κανέναν από το να έρθει στη Ζάκυνθο και να ευχαριστηθεί το νησί, αν ψάχνει κάτι άλλο από ό,τι ψάχναμε εμείς. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε ποια νησιά έχετε πάει ήδη, ποια μέρη έχετε επισκεφθεί και τι σας αρέσει να κάνετε στις διακοπές μας. Εγώ μιλάω αποκλειστικά για εμάς, σαν ζευγάρι, που επιλέξαμε να κάνουμε αυτό το ταξίδι και αυτές τις διακοπές. Οπότε δεν μπορώ να μιλήσω για κανέναν άλλο, λέω αποκλειστικά τη δική μου άποψη. Πολλά μέρη εδώ στη Ζάκυνθο, επιτρέψτε μου να πω ότι μου θύμισαν μια πολύ φθηνή εκδοχή του Las Vegas, έτσι όπως είναι στημένο. Δηλαδή πολλά μέρη είναι στημένα αποκλειστικά για ξένους τουρίστες. Δεν υπάρχει τόσο πολύ η έννοια του Έλληνα τουρίστα, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά έτσι όπως είναι στημένα όλα τα μαγαζιά, φαίνεται ότι θέλουν να προσελκύσουν περισσότερο τους ξένους τουρίστες, ίσως γιατί είναι μεγαλύτερη σε ποσοστό, παρά τους Έλληνες. Σε κάθε περίπτωση, οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτές τις επιχειρήσεις είναι ευγενικοί και στις δύο πλευρές, αλλά η όλη φάση έτσι όπως είναι στημένη έχει μεγαλύτερη κατεύθυνση νομίζω στον ξένο τουρισμό. Στο Λαγανά, για παράδειγμα, όλη η κεντρική οδός που είναι στημένα όλα τα μαγαζιά κτλ. Είναι ένα φθηνότερο ίσως Las Vegas, δηλαδή αν έχετε εικόνα πώς είναι το Las Vegas π.χ. στην Αμερική, έτσι ακριβώς είναι και ο Λαγανάς αντίστοιχα.
Επομένως, δεν μας άρεσε όλη αυτή η φάση. Ξαναλέω, για να μην παρεξηγηθώ και να μην γίνει χαμός από κάτω στα σχόλια, ελάτε στη Ζάκυνθο να διαμορφώσετε τη δική σας άποψη, γιατί εγώ είμαι ένα άτομο, όπως και ο Νίκος, είμαστε ένα ζευγάρι και απλά σας λέω τι μας άρεσε, τι δεν μας άρεσε, τι περιμέναμε διαφορετικό. Το vlog αυτό δεν τελειώνει εδώ όμως, θέλω να σας πω, γιατί θα πάρουμε τώρα τα ιστήρια μας, βασικά έχει πάει ο Νίκος να τα αλλάξει, γιατί γίνεται αυτό ευτυχώς, για να γυρίσουμε πίσω στην Πάτρα, όπου στην Πάτρα είναι δύο από τις αγαπημένες μας παραλίες και αυτό το μοτίβο παραλίες έχουμε και γενικότερα στο μυαλό μας όταν πάμε διακοπές. Θα μείνουμε λοιπόν κάπου στην Πάτρα και θα επισκεφτούμε αυτές τις παραλίες για τις ημέρες που μας έμειναν και θα αράξουμε τα κορμιά μας εκεί. Παρόλο που πίστεψες ότι ίσως αυτό το vlog τελειώνει εδώ, δεν τελειώνει εδώ. Πάω να μαζέψω λίγο τα ρουχαλάκια και τα πραγματάκια τώρα, γιατί θα φύγουμε με το καράβι σε λίγο και θα σας δω στην Πάτρα. Και φτάσαμε στην Πάτρα, όπως καταλάβατε, εδώ πέρα, Πάτρα. Νίκος. Έχω γίνει σαν το πατζάρι, έχω γίνει. Και τώρα θα πάμε να τσιμπήσουμε κάτι. Θα πηγαίναμε κανονικά για ποτό, κοκτέιλ και τέτοια. Αλλά μένα με πονάει πάρα πολύ ο λαιμός μου. Παρόλο που δεν έχω COVID, με πονάει πάρα πολύ ο λαιμός μου. Ούτε ο Νίκος έχει COVID, κάναμε τεστ σήμερα. Αλλά ναι. Και επίσης λέγαμε σήμερα να παρτάρουμε, να κάνουμε, να ράνουμε, τίποτα. Τίποτα. Οπότε τώρα θα πάμε να τσιμπήσουμε κάτι. Μάλλον. Βέβαια τώρα η Πάτρα το καλοκαίρι, το κέντρο της Πάτρας είναι λίγο άδειο. Δεν ξέρω αν θα βρούμε κάτι. Παρ' όλα αυτά, θα σας δείξω αύριο το πρωί το δωμάτιο που είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο δωμάτιο. Και επίσης θα σας δείξουμε αύριο για την αγαπημένη μας παραλία. Τώρα πάμε να βρούμε κάτι να φάμε. Και θα ήθελα ιδανικά να πιω και ένα ζεστό ρακόμελο για να φτιάξω ο λαιμός μου. Με 40 βαθμούς. Εγώ είμαι αυτή. Δείξε και το outfit λίγο, σου παρακαλώ. Το δείξεις. Πού. Εντάξει.